Καταρχήν θέλω να πω ότι οι προτάσεις των λεγόμενων θεσμών ή των λεγόμενων εταίρων που έγιναν χθες αποδεικνύουν αφενός μεν ότι λειτουργούν όχι ως εταίροι αλλά ως αμήλικτοι και αδυσόπιτοι δανειστές της χώρας και αφετέρου καταρρύπτει όλη την κριτική την οποία έκανε η πέμπτη φάλαγγα της Τρόικας στην Ελλάδα που δυστυχώς σε αυτήν έχουν προσχωρήσει και κόμματα της αντιπολίτευσης που το βασικό τους επιχείρημα ήταν και αυτονών και της πέμπτης φάλαγγας στην Ελλάδα της Τρόικας εσωτερικού αλλά και της Τρόικας εξωτερικού το βασικό τους επιχείρημα ήταν ότι καθυστερούσαν οι διαπραγματεύσεις κύριε Πρόεδρε γιατί η ελληνική κυβέρνηση ήταν απροετοίμαστη, γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν υπέβαλε προτάσεις, γιατί αυτές οι προτάσεις δεν ήταν κοστολογημένες, γιατί αυτές οι προτάσεις δεν ήταν ρεαλιστικές. Η πρόταση που υποβλήθηκε χθες από τους δανειστές της χώρας αποδεικνύει ότι η αιτία της καθυστέρησης επί 5 μήνες των διαπραγματεύσεων ήταν η αδιάλακτη στάση κυρίαρχων κύκλων ανάμεσα στους δανειστές. Διότι η χθεσινή πρόταση την οποία υπέβαλαν ήταν πρόταση συνέχισης των μνημονιακών πολιτικών τις οποίες εφάρμοσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις τις οποίες αποδοκίμασε με την ψήφο του ο ελληνικός λαός διότι η πρόταση την οποία υπέβαλαν ήταν πρόταση που αν γινόταν αποδεκτή από την κυβέρνησή μας θα την οδηγούσε σε άτακτη υποχώρηση και θα ήταν συμφωνία υποταγής. Όλο το πακέτο το οποίο υποβλήθηκε χθες είναι απορριπταίο από την κυβέρνησή μας, δεν θα συνεχίσουμε τις πολιτικές της λιτότητας, γιατί η μεγαλύτερη καταστροφή για τη χώρα, πέρα από όλα τα άλλα, τις δυνατότητες που υπάρχουν για αυτήν, είναι να συνεχίσει αυτές τις μνημονιακές πολιτικές της λιτότητας που φτωχοποίησαν, ανεργοποίησαν τον ελληνικό λαό, κατέστρεψαν την οικονομία, την παραγωγική βάση της χώρας και ταπείνωσαν την ίδια τη χώρα μας. Γνωρίζουμε γιατί το κάνουν αυτό οι δανειστές, και γιατί το έκαναν 5 μήνες και τώρα το έκαναν και με επίσημο τρόπο αφού εξάντλησαν πρώτα όλες τις δυνατότητες και τα εργαλεία που είχαν για να οδηγήσουν σε οικονομική αφέμαξη και οικονομική ασφυξία, χρηματοπιστωτική ασφυξία τη χώρα μας. Δεν θέλουν να αναγνωρίσουν το λάθος τους για τις μνημονιακές πολιτικές και τα μνημόνια. Θέλουν να καθυποτάξουν, να συντρίψουν την όποια αντίσταση υπάρχει σήμερα στην Ευρώπη από την κυβέρνηση, την αριστερή, την αντιμνημονιακή, στις πολιτικές τους της αιώνιας λιτότητας. Θέλουν να συνεχίσουν ένα καθεστώς νεοαποικιοκρατίας στη χώρα μας, γιατί είναι ένα καθεστώς το οποίο τους συμφέρει. Κάνουν και οικονομικές business με βάση αυτό και με βάση αυτό θέλουν να αγοράσουν το όλο τον πλούτο της χώρας, φυσικό, κοινωνικό, δημόσιο, ιδιωτικό πλούτο της χώρας. Ξέρουμε λοιπόν γιατί το κάνουν και ξέρουμε και εμείς γιατί απαντάμε όχι σε τέτοιες προτάσεις που οδηγούν πραγματικά στην εξόντωση και στην εξολόθρευση του ελληνικού λαού και στον αφανισμό της χώρας μας. Όσο αφορά αυτά που ζητάνε για τα ασφαλιστικά και επειδή κύριε Πρόεδρε υπάρχει μεγάλη ανησυχία από το πρωί στους ασφαλισμένους της χώρας. Δηλαδή νέες μειώσεις κύριων και επικουρικών συντάξεων και επίσης κατάργηση του ΕΚΑΣ, η πιο αντικοινωνική πρότασή τους, γιατί το ΕΚΑΣ το παίρνουν τα πιο φτωχά στρώματα των συνταξιούχων, η απάντηση είναι ότι αυτά δεν περνάνε. Αυτά δεν περνάνε, γιατί οδηγούν σε πραγματική εξόντωση των συνταξιούχων. Με τις μνημονιακές πολιτικές οι συντάξεις μειώθηκαν οι κύριες κατά 40% και έφτασαν μέσω όρο 665 ευρώ στη χώρα μας μηνιαία με το 50% κατά πτώρια της στόχιας των συνταξιούχων και οι επικουρικές ο μέσος όρος μόλις 168 ευρώ δεν υπάρχει κανένα μα κανένα περιθώριο αλλά και ηθικά και πολιτικά και δεοντολογικά δεν υπάρχει περίπτωση να υλοποιηθεί αυτή η θρασίτατη και προκλητική έναντι των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων της χώρας μας απέτησή τους. Και τέλος, όσο η χώρα μας αν δεν υποχωρήσουν δεν θα χαθεί, έχει δυνατότητες εναλλακτικές και έχει και δημοκρατικές διεξόδους για να πει τη γνώμη του ο ελληνικός λαός. Εναλλακτικές λύσεις και δημοκρατικές διεξόδους που στοιχίζουν πολύ λιγότερο στη χώρα μας από το να υπογράψει μια τέτοια επονίδιστη και επέσχυντη συμφωνία που θα συνεχίζει αυτές τις πολιτικές που την κατέστρεψαν τη χώρα μας.
Τέλος, όσο αφορά το ζήτημα το οποίο βάνει ο κύριος Κιαγκέρογλου, για τους ηλικιωμένους ανασφάλιστους πάνω από 67 χρονών να επανέλθει η σύνταξη του ΟΓΑ των 360 ευρώ το μήνα που έπαιρναν. Το πρώτο που θέλω να επισημάνω, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι ο κύριος Κιαγκέρογλου μίλησε λες και γεννήθηκε από πολιτική παρθενογένεση. Κύριε Κιαγκέρογλου, τις συντάξεις αυτές στους υπερήλικες ανασφάλιστους και ομογενείς τους έκοψε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου με το νόμο 4093 του 12, που ήσασταν μέλος της κυβέρνησης και μέλος της Βουλής των Ελλήνων που ψηφίσατε αυτή τη διάταξη, για να μην ξεχνιόμαστε. Και δεύτερο, για να μην ανησυχείτε πολύ τι θα γίνει με το πότε θα αποκαταστήσουμε τη μεγάλη αδικία, την κοινωνική αδικία, με την ανάλγητη πολιτική την οποία εφαρμόσατε να κόψετε αυτές τις συντάξεις σε 42.000 ηλικιωμένους ανασφάλιστους και ομογενείς, Έλληνες και ομογενείς, το κόψατε σε 42.000, η κυβέρνησή σας απέμειναν εν ζωή μόνο 28.000, τώρα που ψάχναμε να δούμε τα στοιχεία. Να σας διαβεβαιώσω, για να μην ανησυχείτε, ότι αύριο αναρτάτε για διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, στο οποίο έχει και διατάξεις για την απλούστευση των διαδικασιών στα ΚΕΠΑ και την κατάργηση του παραβόλου 46,10 ευρώ που έπρεπε να δώσουν τα άτομα με αναπηρία για να εξεταστούν από τα ΚΕΠΑ. Περιλαμβάνει τη διάταξη ότι οι αποφάσεις που θα βγαίνουν από τα ΚΕΠΑ θα είναι για μια χρήση, για να μην ξαναπερνούν συνεχώς και ταλαιπωρούνται. Περιλαμβάνει διατάξεις για την αντιμετώπιση της ισοροδιαφυγής και βεβαίως περιλαμβάνει και διάταξη για την επαναφορά της σύνταξης του ΟΓΑ στους υπερήλικες ανασφάλιστους και ηλικιωμένους, που στη δευτερολογία μου θα σας πω ακριβώς τι λέει. Ευχαριστούμε, κύριε Πιπ.